Κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, να σας ενημερώσουμε ότι και το 15 Αύγουστο και την Πρωτοχρονιά και την Κυριακή του Πάσχα να φέρνετε νομοσχέδια στη Βουλή που χτυπάνε τη ζωή, τη μόρφωση, το μέλλον των παιδιών του ελληνικού λαού, το ΚΚΕ θα είναι η φωνή που θα είναι εδώ και σε θέση μάχης. Θα ενημερώνει, θα οργανώνει, θα πρωτοστατεί στους αγώνες για να μην περνάνε και να μην εφαρμόζονται στη ζωή τα απαράδεκτα νομοσχέδιά σας. Σιγή νεκροταφείου δεν πρόκειται να υπάρξει, όπως δεν υπήρξε το Πάσχα του 2019 με τον κατάπτυστο νόμο Γαβρόουλου για το Λύκειο, που τον διατηρεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Τι σας έπιασε εν μέσω καλοκαιριού και νέας έξαρσης της πανδημίας και φέρατε αυτό το αντιδραστικό νομοσχέδιο που θα φέρει πραγματικά εκπαιδευτικό μεσαίωνα. Αν φυσικά εφαρμοστεί, που δεν θα εφαρμοστεί γιατί ο εκπαιδευτικός κόσμος θα το αντιπαλέψει και εμείς δεσμευόμαστε να κάνουμε το παν γι' αυτό. Τι καημός είναι αυτός που σας έπιασε? Αντί να ασχολείστε πώς θα ανοίξουν τα σχολεία από το Σεπτέμβρη με ασφάλεια, αντί να φροντίζετε να καλυφθούν όλα τα κενά, αντί να ασχολείστε με το πώς θα καλυφθούν τα μορφωτικά κενά των παιδιών μετά από 2 χρόνια μισόκλειστων σχολείων, εσάς σας έπιασε πρεμούρα για το πώς θα υποβαθμίσετε και θα εμπορευματοποιήσετε παραπέρα την παιδεία, πώς θα βάλετε νέους ταξικούς φραγμούς. Αλήθεια, σήμερα αυτό που λείπει από τα σχολεία είναι να ψάχνουν οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί επιπλέον πόρους για να λειτουργήσουν, για να καλύψουν τις ανάγκες τους? Γιατί αυτό φέρνετε? Αυτό που λείπει είναι να εγκιάζεται το σχολείο σε κάθε λογής άσχετους επιχειρηματίες, αντί να στηριχτούν από το κράτος, τους δήμους, να γίνουν πραγματικές κυψέλες δημιουργίας, μόρφωσης, άθλησης, υγιούς κοινωνικοποίησης. Εσείς ανοίγετε το δρόμο να μπαίνει εισιτήριο σε δραστηριότητες στα σχολεία. Ντροπή σας. Αυτό που λείπει από τα σχολεία είναι να μπαίνει κυριολεκτικά κάθε καρυδιάς καρύδι, ώστε να πραγματοποιεί προγράμματα, να διοργανώνει δραστηριότητες, να κάνει την προπαγάνδα του στα παιδιά με βάση τα δικά του συμφέροντα και επιδιώξεις. Δεν φτάνει δηλαδή που με το αντεργατικό έκτρωμα Χατζηδάκη τους λύσατε τα χέρια να ματώνουν τους γονείς των παιδιών με δεκάωρη, με απλήρωτη δουλειά? Τώρα θέλετε να τους μοστράρετε και ως διαμορφωτές συνειδήσεων των παιδιών μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία? Νομίζετε ότι ο ελληνικός λαός, η νεολαία, θα επιτρέψουν να κάνει την προπαγάνδα της η Αμερικάνικη πρεσβεία στα σχολεία ή να ξαναγράφεται η ματωμένη ιστορία του τόπου μας από το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών και την ίδια στιγμή να απορρίπτεται η παρουσία αντιστασιακών οργανώσεων στα σχολεία για να συζητήσουν με τα παιδιά? Τα γεράκια του ιμπεριαλισμού τα αφήνετε στα σχολεία. Τους παππούδες και τις γιαγιάδες που θυσίασαν τη ζωή τους για να ανθρωπέψει ο άνθρωπος, για να είναι ελεύθερη η πατρίδα, ούτε να τους δείτε ζωγραφιστούς. Αυτό είναι το περίφημο ανοιχτό σχολείο σας. Σας μάραναν και εσάς και τους προηγούμενους οι μαθητές που αγωνίζονται και έχουν δίκαια αιτήματα, επειδή λέει κάνουν και καταλήψεις. Αλλά την πραγματική κατάληψη του δημόσιου σχολείου από τον κάθε τυχάρπαστο ιδιώτη, από τον κάθε επιχειρηματία χορηγό, από τις αμφιλεγόμενες ΜΚΟ, την προωθείτε μια χαρά με το νομοσχέδιο που φέρνετε. Αλήθεια, αυτό που λείπει από την εκπαιδευτική διαδικασία είναι ένας εκπαιδευτικός που θα συμπληρώνει συνεχώς κουτάκια και στεγνές φόρμες αξιολόγησης? Βέβαια, για σας είναι λογικό να βλέπετε έτσι την εκπαίδευση, γιατί έτσι βλέπετε τα παιδιά του ελληνικού λαού, σαν άψυχους αριθμούς στα αντιδραστικά στατιστικά σας. Εδώ θα πει κανείς, ακόμη και τα βρέφη και τα νήπια τα βλέπετε με όρους καπιταλιστικής παραγωγικότητας. Γι' αυτό δημοσιεύσατε και ένα κείμενο διαβούλευσης για την προσχολική αγωγή των πιο ευαίσθητων ηλικιών, που ήρθε από την Τζαμάικα
φτιαγμένο 40 χρόνια πριν, τόσο σύγχρονο δηλαδή είναι, το οποίο κλείνει σε όλες τις πτώσεις τις περίφημες δεξιότητες και το πόσο θα κερδίζουν οι ιδιώτες καπιταλιστές από το μέλλον των νηπίων. Για να σας το ξεκαθαρίσουμε, τα παιδιά του ελληνικού λαού δεν θα γίνουν καύσιμη ύλη για τα σχέδιά σας, για τις ορέξεις του ΣΕΒ, του ΟΣΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο όνομα των οποίων πίνουν νερό όλοι οι κυβερνώντες. Για αυτούς άλλωστε δουλεύετε, το πολιτικό προσωπικό αυτόν είστε. Ποτέ σας δεν πρόκειται να ενδιαφερθείτε ειλικρινά για τους πολλούς. Εσάς σας ενδιαφέρουν μόνο οι λίγοι. Και επειδή όλοι παριστάνετε ότι κόπτεστε για το μέλλον των μαθητών που έδωσαν πανελλαδικές εξετάσεις με την κατάπτυστη ρύθμιση της ελάχιστης βάσης εισαγωγής που κόβει όντως τα φτερά σε χιλιάδες νέα παιδιά, η μόνη λύση είναι έστω και τώρα αυτή να αποσυρθεί. Γιατί είστε όλοι υποκριτές. Από τη μία η κυρία Κεραμέως που λέει ότι θέλουμε αποφύτους και όχι εισαχθέντες. Ποιος φταίει, κυρία Υπουργέ, για το γεγονός ότι τόσα παιδιά λαϊκών οικογενειών δεν ολοκληρώνουν τις σπουδές τους? Μήπως τότε αναγκάζονται να εργαστούν για να βοηθήσουν τις οικογένειές τους? Μήπως το ότι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα έξοδα της φοίτησης, της στέγασης, της σύντησης, που όλα αυτά τα χαρίζεται στους επιχειρηματίες? Εξαιρέσεις είναι αυτά τα παιδιά που φταίνε άλλοι παράγοντες. Και εδώ μέσα εσείς αναδεικνύετε αυτές τις λίγες εξαιρέσεις μέσω των βουλευτών σας για να συκοφαντήσετε χιλιάδες νέους και νέες που προσπαθούν να σπουδάσουν μέσα σε αντίξωες συνθήκες. Έφτασε μάλιστα ο κύριος Πρωθυπουργός να πει ότι δεν μπορούν και δεν πρέπει όλοι να γίνουν επιστήμονες. Καταρχάς, κανένας δεν έχει ισχυριστεί ότι όλοι και όλες θα γίνουν πανεπιστήμονες. Μόνο που αυτό το λέτε για τα παιδιά των λαϊκών εργαζόμενων οικογενειών που κάνουν ό,τι μπορούν για να σπουδάσουν τα παιδιά τους, για να ζήσουν καλύτερα. Δεν το έχουμε ακούσει αυτό να λέγεται στα καθώς πρέπει σαλόνια της αστικής τάξης. Η αστική τάξη, βλέπετε, για τα παιδιά της έχει βρει λύση. Είτε κάνουν είτε δεν κάνουν για επιστήμονες, για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους. Από την άλλη βέβαια, για να λέμε και όλη την αλήθεια, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας βρήκε στρωμένο το δρόμο από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Και τον βρήκε στρωμένο και νομοθετικά, αλλά κυρίως τον προετοίμασε ιδεολογικά. Εσείς, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, δεν κάνατε το Λύκειο ακόμα πιο ψυχοφθόρο εξεταστικό κέντρο? Λέγατε μάλιστα ότι έτσι τα φροντιστήρια θα ατονίσουν. Κάτι τέτοιο δεν το βλέπουμε πάντως. Σας ενημερώνουμε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αυτό το νόμο σας τον διατηρεί. Μάλιστα, ο ανεκδιήγητος κύριος Γαβρόγλου, σε πρόσφατο βιβλίο του, που προλογίζει και ο κύριος Τσίπρας, που προφανώς συμφωνεί με αυτά που γράφονται, υποστηρίζει ότι και η Τράπεζα Θεμάτων που αναγκαστήκατε να αποσύρετε κάτω από τους αγώνες των μαθητών είναι παρεξηγημένη. Έλεος. Και γιατί αλήθεια σκίζετε τα ημάτια σας για το γεγονός ότι καθορίζουν τα πανεπιστημιακά τμήματα της βάσης εισαγωγής, πράγμα που φυσικά είναι απαράδεκτο? Το Υπουργείο Παιδείας επί ΣΥΡΙΖΑ δεν έλεγε ότι τα πανεπιστήμια πρέπει να καθορίζουν το προφίλ των εισαχθέντων? Μην παριστάνετε λοιπόν και τους τόσο ευαίσθητους σήμερα, γιατί δεν σας πιστεύει ο κόσμος. Όσο για τα κολέγια, εδώ γελάνε εκεί πέτρες. Σας έδωσε και συγχαρητήρια η κυρία Κεραμέως για το ότι τα αναγνωρίσατε, επειδή ήταν οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν θέλατε λοιπόν οι αριστούχοι μαθητές να εισάγονται στα τμήματα που επιθυμούν, δώστε τους τη δυνατότητα να κατοχυρώνουν τη βαθμολογία των μαθημάτων που έγραψαν καλά. Το έχει προτείνει πάρα πολλές φορές το ΚΚΕ και το έχετε αρνηθεί. Και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Όλα τα άλλα είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Απευθυνόμαστε και στους δύο και σας λέμε ότι δεν πρόκειται να περάσει η προσπάθεια που κάνετε να πείσετε ότι τα υπαρκτά προβλήματα της εκπαίδευσης θα λυθούν δήθεν με τις βέλτιστες πρακτικές του εξωτερικού και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η κυρία Κεραμέως επικαλείται τον ΟΟΣΑ. Ποιον τον ΟΟΣΑ? Που προτείνει συγχωνεύσεις σχολείων και απολύσεις εκπαιδευτικών για να μας πει ότι τα σχολεία στην Ελλάδα πρέπει να απαλλαγούν από την κρατική στήριξη. Ποια διεθνή πείρα επικαλείστε, κύριε της κυβέρνησης, αυτή που υπογραμμίζει τις τεράστιες μορφωτικές ανισότητες στα κατά τα άλλα αξιολογημένα σχολεία, που θα ήταν μόνο για γέλια βέβαια, αν δεν ήταν τόσο σοβαρό, τόσο τραγικό το γεγονός, ότι αν ρωτήσεις τους γονείς των παιδιών μιας οικογένειας στις χώρες πρώτη πάσας τι θα σπουδάσει το παιδί του, αυτοί θα σε κοιτάξουν απορριμμένοι, λες και ήρθες από άλλο πλανήτη. Και αλήθεια, κύριε του ΣΥΡΙΖΑ, το παράδειγμά σας είναι η Φιλανδία, των 2.500 σχολείων που έκλεισαν τα τελευταία χρόνια. Μιλάτε για υψηλά μαθησιακά αποτελέσματα στους διαγωνισμούς του ΟΣΑ που θέλει να φέρει και η κυρία Κεραμέως στην Ελλάδα και μετράνε δεξιότητες. Τι προτείνετε ακριβώς? Να μπουν διδακτικά αντικείμενα στο λύκειο με ενότητες όπως υπηρεσίες καφετέριας αντί για γεωγραφία και ιστορία όπως κάνουν στη Φιλανδία? Κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, δεν ακούτε γιατί δεν θέλετε να ακούσετε τι λένε μαθητές, εκπαιδευτικοί, οι φοιτητές, οι γονείς. Την ανώτατη συνομοσπονδία γονέων μαθητών Ελλάδας την αποκλείσατε μάλιστα από την ακρόαση φορέων. Τόση δημοκρατικότητα. Άλλωστε, είστε τόσο σίγουροι ότι ο κόσμος θέλει το νομοσχέδιό σας που καταντήσατε να απειλείτε με παρακράτηση μισθού τους εκπαιδευτικούς. Λογικό να φοβάστε, αφού οι εκπαιδευτικοί απορρίψανε μαζικά τα αντιπαιδαγωγικά κριτήρια της αξιολόγησης μαϊμού των σχολείων. Είναι αυτοί οι ίδιοι εκπαιδευτικοί που στήριξαν το δημόσιο σχολείο όταν εσείς το ανοιγοκλίνατε και διαφημίζατε μάσκες και παγουρίνο. Και μην πανηγυρίζετε τόσο για τους διορισμούς εκπαιδευτικών που ανακοινώσατε μετά από χρόνια κοροϊδίας και από σας και από το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί αυτοί οι διορισμοί καλύπτουν μόλις το 20% των κενών. Και ο Σεπτέμβρης έρχεται και θα έρθει πάλι με πολλά προβλήματα και πάρα πολλά κενά. Αλλά τι να πει κανείς. Εδώ δεν έχετε καταφέρει να οργανώσετε με κρατική ευθύνη μια επιστημονική αποτίμηση των τεράστιων μορφωτικών κενών των μαθητών, των τεράστιων ψυχοκοινωνικών συνεπειών της πανδημίας. Και αντί γι' αυτό το αναθέτετε σε μια ιδιωτική εταιρεία δημοσκοπήσεων, Έλεος. Έχετε το θράσος να λέτε πως με αυτό το νομοσχέδιο κάνετε πράξη τα όνειρα των μαθητών, αυτά που σας ζητάνε. Λόγια του Πρωθυπουργού είναι αυτά, από την παρουσίαση του νομοσχεδίου. Των μαθητών που αν τους ακούγατε, όπως υποστηρίζετε, δεν θα φτάναμε ως εδώ. Αλήθεια, ακούγατε τους μαθητές όταν απαιτούσαν μέτρα προστασίας στα σχολεία τους ή τους αποκαλούσατε αρνητές της μάσκας και τους στέλνατε εισαγγελείς και αστυνομία, λες και είναι εγκληματίες? Ακόμα και τώρα στείνετε μαθητοδικία. Αλήθεια, ακούγατε τους μαθητές όταν έφεραν στοιχεία για χιλιάδες κενά εκπαιδευτικών, ακόμα και σε πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, ή τους αποκαλούσατε κακομαθημένα παιδιά? Ακούγατε τους μαθητές όταν φώναζαν πως δεν υπάρχει ισότιμη πρόσβαση στην τηλεκπαίδευση, όταν έλεγαν πως δεν αντέχουμε άλλο μάθημα μπροστά σε μια οθόνη, ή πανηγυρίζατε πως η τηλεκπαίδευση προχωρά εξαιρετικά? Ακούγατε τους μαθητές όταν διεκδικούσαν να μην ψηφιστεί και εφαρμοστεί η ελάχιστη βάση εισαγωγής ή λέγατε πως δεν τους νοιάζει το επίπεδο των πανεπιστημίων? Οι μαθητές διαχρονικά, όποια αστική κυβέρνηση και αν έχουν απέναντί τους, απαιτούν ένα διαφορετικό σχολείο. Φωνάζουν πως θέλουν σχολείο δημιουργικό, όχι κέντρο εξεταστικό. Δεν γνωρίζετε τι βιώνει κάποιος μαθητής ή μαθήτρια που προετοιμάζεται για πανελλαδικές? Τι πίεση δέχεται, τι άγχος και βάρος αισθάνεται? Αν κοιμάται, αν τρώει, αν έχει διάθεση να βγει μια βόλτα? Έχετε ρωτήσει ποτέ μια μαθήτρια γυμνασίου αν της αρέσει το σχολείο ή αν το βαριέται? Αν στενοχωριέται που δεν της μένει χρόνος, αλλά
και η οικονομική δυνατότητα από την οικογένειά της για εξωσχολικές, πολιτιστικές, αθλητικές δραστηριότητες. Αν με τα χρόνια παρατά τις κλίσεις τα ενδιαφέροντά της για να τα βγάλει πέρα με τις πανελλαδικές. Ας σκεφτούμε πόσο πιο σκληρή, απαιτητική και πιεστική θα γίνει η καθημερινότητα των μαθητών σε όλους και με όλους αυτούς τους νόμους που φέρνετε. Κύριε της κυβέρνησης, ξέρουμε ότι η συγγραφή νομοσχεδίων κατά παραγγελία του ΣΕΒ και των κολεγιαρχών είναι κοπιαστική. Όμως κάντε και κανένα διάλειμμα για να ακούσετε τι λένε οι ίδιοι οι φοιτητές. Ναι, όλοι αυτοί που τους πετάξατε 2 χρόνια τώρα εκτός πανεπιστημίων, την ίδια ώρα που οι σχολές παρέμεναν ορθάνικτες για τους εργολάβες. Ίδρυαν spin-off, μοσχοπουλούσαν πανάκριβα με τα πτυχιακά, ξόδευαν εκατομμύρια για προσέλκυση αλλοδαπών φοιτητών με διαφημιστικές καμπάνιες επίπεδου λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και ένα πτυχίο σε τιμές ευκαιρίας. Αυτοί που τους δώσατε διορία 72 ωρών να ξενικιάσουν τα σπίτια που έμεναν για να σπουδάσουν και τώρα τους καλείτε να παρακολουθήσουν διαζώσεις εργαστήρια μέσα στο κατακαλό καιρό. Σας έχουν πάρει στο ψηλό, κοροϊδεύουν την πολιτική και τα χάλια σας. Αναρωτιούνται με ποια αριθμητική είναι ασφαλές το άνοιγμα των γηπέδων της κρουαζιέρας και όχι το άνοιγμα των αιθουσών διδασκαλίας των 30 φοιτητών με μάσκες και αποστάσεις. Ποια ποιότητα σπουδών προωθείται μέσω της τηλεκπαίδευσης, όταν ένας ηλεκτρολόγος μηχανικός δεν έχει πιάσει πλακέτα, ένας τοπογράφος δεν έχει κάνει μετρήσεις γεωδεσίας, ένας γεωλόγος δεν έχει κάνει ασκήσεις υπαίθρου και έχετε το θράσος να μιλάτε και για αριστεία. Πόσο δίκιο είναι για ένα νέο να παρατά τις σπουδές του επειδή δεν υπάρχει εστία και αναγκάζεται να δουλεύει 10 ώρα. 150 δικαιούχοι εστίας στο ΕΚΠΑ περιμένουν 6 μήνες και ακόμα να πάρουν δωμάτιο. Χιλιάδες φοιτητές δουλεύουν και χάνουν ολόκληρες εξεταστικές με τον κίνδυνο να διαγραφούν. Για ποια ψηφιοποίηση μιλάει η κυβέρνηση όταν οι αιτήσεις για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα άνοιξαν φέτος με 1 μήνα καθυστέρηση. Οι ηλεκτρονικές διαδικασίες προβλέπονται μόνο για την παρεμπόδιση της συλλογικής διεκδίκησης, της δημοκρατικής συμμετοχής των φοιτητών, όπως τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες για τα όργανα διοίκησης που προβλέπει άρθρο του νομοσχεδίου σας. Για ποιο brain gain κομπάζεται όταν οι μηνιαίες καθαρές αποδοχές των συμβασιούχων καθηγητών στα πανεπιστήμια δεν ξεπερνούν τα 480 ευρώ. Και αντί για μόνιμους καθηγητές, τρέξατε να προσλάβετε 400 ειδικούς φρουρούς για την πανεπιστημιακή αστυνομία. Τζάπα κόπος βέβαια, γιατί ο νόμος Κεραμέως Χρυσοχοΐδη θα μείνει έτσι κι αλλιώς στα χαρτιά. Έχει καταδικαστεί ήδη στη συνείδηση των φοιτητών. Για να μην σχολιάσουμε την αμίμητη ατάκα του Πρωθυπουργού, τσίμπα την ευκαιρία και τσιμπήσουμε ένα εμβόλιο, τάζοντας 150 ευρώ σε όποιον νέο εμβολιαστή. Τι να πρωτοσχολιάσουμε, τη γελιότητα, την υποτίμηση της νοημοσύνης της νεολαίας, την ενίσχυση του ανορθολογισμού. Το πιο επικίνδυνο όμως είναι ότι ο εμβολιασμός καθίσταται αντικείμενο συναλλαγής, αντί να στηριχθεί ο γενικός δωρεάν και δημόσιος εμβολιασμός με σοβαρή εμβολιαστική εκστρατεία, επιστημονική εξειδικευμένη ενημέρωση, προληπτικό ιατρικό έλεγχο και υγειονομική επιτήρηση των εμβολιασμένων. Και επιτέλους, αυτό το Υπουργείο που καταθέτει νομοσχέδια με το τσουβάλι, γιατί δεν φέρνει μια τροπολογία για την ένταξη της ΑΣΠΕΤΕ στον πανεπιστημιακό τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, για τη ρύθμιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφύτων των ΑΤΕΗ και των τμήματων που ίδρυσε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Χιλιάδες νέοι είναι στον αέρα, με ευθύνη της κυβέρνησής σας, όπως και της προηγούμενης. Γι' αυτά δεν ακούμε τίποτα. Κυρίες και κύριοι, σας το λέμε ξεκάθαρα. Το νομοσχέδιό σας είναι μνημείο σκοταδισμού. Δεν έχει καμιά σχέση με το σύγχρονο, το ουσιαστικά αναβαθμισμένο σχολείο. Δεν δίνει απάντηση στην αγωνία του εκπαιδευτικού να κάνει καλύτερα το μάθημά του.
Εσείς τον μετατρέπετε σε άβουλο υπάλληλο που θα τρέμει μήπως πει κάτι παραπάνω ή κάτι διαφορετικό από αυτά που επιβάλλουν τα αντιδραστικά ή επιστημονικά σας βιβλία και προγράμματα. Το νομοσχέδιο δεν δίνει απάντηση στο άγχος των γονιών να δουν τα παιδιά τους να προκόβουν. Εσείς τους αποκλείετε ακόμα περισσότερο από το να έχουν λόγο για τα ζητήματα του σχολείου, στο σχολικό συμβούλιο. Αλλά από την άλλη τους ζητάτε να βάζουν ακόμα πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη. Το νομοσχέδιο δεν δίνει απάντηση στην ανάγκη των μαθητών να δημιουργήσουν, να εκφραστούν, να ανοίξουν τα φτερά τους. Εσείς τους κόβετε τα φτερά και βάζετε ταμπέλες σε σχολεία, τάξεις, μαθητές από την πιο τρυφερή ηλικία. Άλλωστε, αυτό θέλατε να κάνετε και με το κατάπτυστο άρθρο για την επιλογή μαθητών που τελικά δεχτήκατε τέτοια κατακραυγή που το πήρατε πίσω. Εσείς φοβάστε την πρόοδο, την καινοτομία, αλλά και την πραγματική αριστεία των πολλών. Γιατί πραγματική αριστεία υπάρχει όταν είναι μόνο των πολλών και πραγματικά ξεχωριστών. Για ποια σύγχρονη μόρφωση μιλάτε όταν τα σχολικά βιβλία όλων των κυβερνήσεων διδάσκουν στα παιδιά ότι υπάρχουν πάρα πολλές αλήθειες. Και μετά σας πείραξε ο ανορθολογισμός σε σχέση με τα εμβόλια, που η βάση του είναι ακριβώς αυτό, η άρνηση της αντικειμενικότητας της αλήθειας. Εσείς οι ίδιοι είστε οι φορείς αυτών των αντιεπιστημονικών αντιλήψεων. Μόνο και μόνο επειδή ο ανορθολογισμός σας βολεύει να χειραγωγείτε τις λαϊκές μάζες και ύστερα παριστάνετε και τους έκπληκτους και τα ρίχνετε στους πολίτες. Αλλά τέτοιοι είστε. Εσείς και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις έχετε βάλει την αντιδραστική σας σφραγίδα σε μια αντίληψη που λέει ότι δεν χρειάζεται να πάρω γενική μόρφωση γιατί δεν θα γίνω επιστήμονας ή ότι δεν μου είναι απαραίτητη η βιολογία, η φυσική, η χημεία γιατί θα επιλέξω άλλη κατεύθυνση. Και μετά απορείτε που δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στην επιστήμη. Δικό σας δημιούργημα είναι. Για ποια ελευθερία μιλάτε υποκριτικά όταν το σχολείο εξαρτάται από παράγοντες εκτός σχολείου για να λειτουργήσει. Κυρίες και κύριοι της σημερινής κυβέρνησης, αλλά και όσων είχαν πριν κυβερνήσει αυτόν τον τόπο, αυτό που εκπροσωπείτε εσείς είναι το παλιό. Αυτό που εκπροσωπούν οι άνθρωποι, οι αγωνιστές που ακόμα μπορούν να σκέφτονται, να ονειρεύονται, να παλεύουν, πατώντας την επιστήμη και στις πρωτοπόρες κοινωνικές ιδέες, είναι η απάντηση στις σύγχρονες απαιτήσεις και δυνατότητες της εποχής. Σύγχρονο δεν είναι ένα σχολείο που διαχωρίζει τα παιδιά. Δεν υπερασπιζόμαστε το μοναδικό σχολικό σύγγραμμα που λέει ψέματα, που διαστρεβλώνει, που δίνει συνταγές για κοκτέιλ πάρτι, για να μάθουν δήθεν τα παιδιά τη μητρική τους γλώσσα. Εμείς πρώτοι απ' όλους θέλουμε πλούτο πηγών και ηλεκτρονικών μέσων, που όμως θα αναπτύσσουν την αγάπη στη γνώση, θα διδάσκουν ότι η αλήθεια είναι αντικειμενική και ότι μπορεί να την κατακτήσει ο άνθρωπος για να ερμηνεύσει και να αλλάξει τελικά τον κόσμο. Το σύγχρονο δεν είναι γενικά το εναλλακτικό έτσι όπως πλασάρεται. Το σύγχρονο είναι να γίνει πιο ουσιαστική η σχέση εκπαιδευτικού μαθητή. Και αυτή η σχέση δεν μπορεί να αντικατασταθεί με την εξ αποστάσεως διδασκαλία, τις δήθεν σύγχρονες αντιπαιδαγωγικές θεωρίες σας που θέλουν το μαθητή να παλεύει μόνος του με ένα εποπτικό υλικό στο σπίτι και το βάρος να πέφτει στο γονιό, να γίνεται ο γονιός δάσκαλος, να τον βοηθήσει να τα βγάλει πέρα. Κυρίες και κύριοι, ο δρόμος που ακολουθείτε και εσείς και οι προηγούμενοι είναι αδιέξοδος και είναι αυτός που μας έφερε ως εδώ. Γιατί λοιπόν ο λαός μας να σας εμπιστευτεί και εσάς και το ΣΥΡΙΖΑ? Από πού προκύπτει ότι το να συνεχίσουμε στο δρόμο της εμπορευματοποίησης της παιδείας θα μας λύσει τα προβλήματα? Εδώ και χρόνια οι γονείς παλεύουν να καλύψουν τις ανάγκες των παιδιών πληρώνοντας ξανά και ξανά και για όλο και περισσότερες δραστηριότητες. Και η ψαλίδα δεν κλείνει, συνεχώς μεγαλώνει. Από πού προκύπτει ότι το να συνεχίσουμε στο δρόμο της κατηγοριοποίησης των σχολείων και των μαθητών θα ανέβει το μορφωτικό επίπεδο των παιδιών μας, των μαθητών?
Εδώ και χρόνια σιγά σιγά οι κοινωνικοί φραγμοί στη μόρφωση εντείνονται. Από πού προκύπτει ότι το να συνεχίσουμε στον μονόπλευρο δρόμο του σχολείου των δεξιοτήτων θα κάνει τους μαθητές να αποκτήσουν κριτική σκέψη? Εδώ και χρόνια τα σχολικά βιβλία έχουν γραφτεί με αυτόν ακριβώς τον προσανατολισμό και η κατάσταση δεν είναι καθόλου καλή. Και αυτό το αναγνωρίζουν όλοι. Κυρίες και κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, δεν θα σας κάνουμε το χατήρι να υλοποιήσουμε την πρότασή σας για να γίνει η εκπαίδευση πεδίο συγκλήσεων. Εμείς θα περπατήσουμε μαζί με εκείνη τη μητέρα που γράφει απευθυνόμενη στον Πρωθυπουργό. Θέλω να σας πω λοιπόν τι θέλω εγώ για το σχολείο των παιδιών μου. Και πιο πολύ με στεναχωρεί ότι κάποια από αυτά που θέλω τα βλέπω να γίνονται, αλλά όχι για όλους. Θέλω να μπορούν να δημιουργήσουν, να αθλούνται. Αλλά πού εργαστήρια, πού υποδομές. Λίγο πιο έντονα να αθληθούν, πέφτουν το ένα πάνω στο άλλο. Θέλω σύγχρονα βιβλία που να μαθαίνουν στα παιδιά ότι μπορούν να γνωρίσουν τον κόσμο. Άλλωστε, με αυτή την πεποίθηση δεν προχώρησε μπροστά η ανθρωπότητα. Θέλω βιβλία που θα ανοίγουν το μυαλό και θα αγγίζουν την ψυχή των παιδιών. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει αυτό με συνταγές και προσκλήσεις σε πάρτι. Θέλω λοιπόν, ίσως πιο πολύ και από εσάς, αναβαθμισμένο δημόσιο σχολείο. Ίσως γιατί τα παιδιά μου πάνε σε τέτοιο. Νομίζω ότι ξέρετε ότι όλα τα παιδιά είναι διαφορετικά. Ο καθένας το βλέπει αυτό και μέσα στο σπίτι του. Τι σημαίνει αυτό? Μήπως ότι πρέπει να τους δώσουμε πλούτο παραστάσεων αντί να κόβουμε τα φτερά τους? Όχι για να γίνουν ίδια, ούτε γίνεται ούτε το θέλουμε, αλλά να γίνει κάθε παιδί μια ξεχωριστή και όσο το δυνατόν ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Εμένα αυτό μου φαίνεται σύγχρονο αλλά και δίκαιο. Δεν ξέρω τι εννοείτε εσείς με τη λέξη πρόοδο, αλλά εγώ πιστεύω ότι αν η κοινωνία προοδεύει θα έπρεπε να είναι και λιγότερο άδικη, να δίνει πιο πολλά σε όλους. Λέω λοιπόν να πάω με τα συμφέροντα και τις ανάγκες των πολλών, γιατί είναι και δικές μου ανάγκες. Με αυτά τα λόγια η Ελληνίδα μάνα τελειώνει την επιστολή της. Και με αυτά τα λόγια που συνυπογράφω τελειώνω και εγώ την ομιλία μου. Σας έδωσα, πιστεύω, να καταλάβετε γιατί από το ΚΚΕ θα εισπράξετε ένα μεγάλο και ηχηρό όχι σήμερα. Και αύριο θα σας βοηθήσουμε να το πετάξουμε όλοι μαζί στο σκούπι, δεν είναι εκεί όπου πραγματικά ανήκει.